Ας ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος με το κορίτσι εκείνο που δεν μπορώ να είναι τόσο κλειμένη όταν κάτι δεν πηγαίνει πάρα πολύ ωραία όπως το προηγούμενο επεισόδιο. Θέλω η Έλλη Μπαλτά να είναι χαμογελαστή. Μιλάμε όγκοι all over the place εδώ πέρα σε ελληνικά, πού πηγαίνει σε αυτή την κατάσταση, Έλλη? Λοιπόν, εγώ είμαι στο Λονδίνο και πάω στα βραβεία TikTok, γιατί είναι υποψήφιο το αγόρι μου. Α! Ναι, και πάω να τον υποστηρίξω. Να σου πω, θα μπορούσε να είναι σε μια τέτοια κατηγορία? Αυτό έχει γίνει βασικά, πέρυσι στο Μαϊάμι. Α, μπράβο, σχέδια. Ναι. Πού να το ξέρω, είναι παρακολουθώ και την προσωπική. Αλλά είναι πιο πολύ... Εκτός Ελλάδας. Έχει στην Ελλάδα κοινό, αλλά είναι γενικά πιο διεθνής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η βαθμολογία της Έλλης μετά από αυτό. Έχεις πάρει ένα τριάρι από τη Σοφία μας και ένα διάρι από τη Σέβη. Σέβη. Νομίζω ότι... Επειδή το έχω παρατηρήσει και σε άλλες κοπέλες, όταν αρχίζουν και βάζουν τα κλάματα, αυτό κάπως πιάνει στη βαθμολογία μετά. Μήπως θα αρχίσω να βάζω και εγώ τα κλάματα, μου φαίνεται. Λες αν τα βάλεις θα πάρεις τεσσάρια. Ναι. Τώρα όσον αφορά το look, κοίταξε, μου αρέσει πολύ η γούνα. Βλέπω, καταλαβαίνω το φόρεμα, είναι η όγκη. Έχεις βάλει τα κλάματα 100 φορές και το έχουν πει ποτέ αυτό. Το έχω δει. Καμία κοπέλα. Το έχω δει επανειλημμένος. Είπα, δεν το είπα για σένα, το είπα και για. Και εσύ, είπα εσύ γενικά. Είπα γενικά ότι συμβαίνει. Είσαι ήδη που με είδες και εσύ μόνη που δεν με ρώτησε αν είμαι καλύτερα. Γιατί εσύ με ρώτησε αν είμαι καλά όταν 100 φορές. Ναι, και ναι, σε ρώτησα, δεν ζαγκάλιασα απλά. It's okay. Τέλος πάντων, είναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή πραγματικά ντρέπομαι για αυτό που γίνεται τώρα. Θα έπρεπε να ντρέψα. Λοιπόν. Παιδιά, τι έγινε. Μου φαίνεται πολύ άσχημο που. Αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο η Σέβη σε αυτό το θέμα. Αναρωτιέμαι. Αυτό είναι αναρωτιέμαι. Αυτό που λες είναι προσβλητικό για όλες Σέβη, μας. Σέβη, αυτό που λες είναι κακό. Είναι, δεν είναι καθόλου κακό. Είναι πάρα πολύ προσβλητικό. Έχει συμβεί επανειλημμένο. Μας, προσβάλλεις όλες μας. Δεν προσβάλλω, απλά κάνω μια παρατήρηση. Και την κοπέλα που έπαθε το πρόβλημα και εμάς που τη βαθμολογούμε, μας προσβάλλεις. Όλες παθαίνουν ένα πρόβλημα εδώ. Αυτό. Και εσύ έπαθες πρόβλημα, Σέβη μου. Δεν σε είδα να παίρνεις τεσάρι. Επειδή έπαθες μια πρόβλημα, παρατήρηση, αγάπη. Γιατί βαθμολογούμε την εμφάνιση και όχι την κρίση. Εντάξει, ή το κλάμα. Οκ. Όπω, Χριστέ μου, δεν πιστεύω. Αυτό πραγματικά. Δεν το πιστεύω ότι πάτησες πάνω σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραβάτου. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τα κορίτσια που μου έχουν βάλει τεσσάρια αν το έβαλαν έστω και λίγο επειδή έπαθα αυτή την κρίση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το outfit. Μ' αρέσει. Ωραία, Σοφία. Είναι τέλειο. Αν έχεις μάτια, μπορείς να το καταλάβεις. Είναι τέλειο. Ωραία. Εγώ θέλω σε Σέβη να μου πεις γιατί έχεις βάλει δύο. Έχω βάλει δύο. Όλο το όλο λευκό look κάπως μου χτυπάει για το όλο λευκό και ειδικά για το καλσόν. Το υπόλοιπο, εντάξει, η γούνα μου αρέσει τρομερά, δεν το συζητώ. Γιατί μου αρέσουν οι γούνες γενικότερα εμένα. Οπότε το φόρεμα το βλέπω τη βάτα. Θα μου άρεσε να είναι πιο στενό επάνω σου αυτό το φόρεμα. Είναι δερματίνη, δεν είναι? Λοιπόν. Έλα, Έλλη μου. Θα προχωρήσουμε. Ναι. Πραγματικά δεν έχω να πω κάτι με τη Σέβη αυτή τη στιγμή. Πραγματικά απογοητευτικά πάρα πολύ. Έλα, παιδιά. Εντάξει. Okay. Τι να πω, ρε παιδιά, αφού της μιλάω και δεν με κοιτάει. Εντάξει. Καλά, και αυτό που είπες δεν ήταν. Ήταν προσβλητικό. Όχι, εγώ έκανα μια παρατήρηση γενική. Δεν το είπα για την Έλλη μόνο. Λέω γενικά, ρε παιδί μου, εδώ όσες βάζουν τα κλάματα. Ναι, αγάπη μου, είναι όμως σαν να εκμηδενίζεις το look της και να λες ότι εμείς που την έχουμε βαθμολογήσει με αυτή τη βαθμολογία σε ένα θέμα με όγκους, ότι τη το βάλαμε γιατί τη λυπούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, ρε παιδιά, ξέρω εγώ.
Το αφήνουμε πίσω μας αυτό. 3,6. Τέλειο. Ναι, είναι τέλειο. Αυτός είναι ο μέσος όρος σου. Για πήγαινε. Ευχαριστώ πολύ.